Σας ζήτησα μία καθαρή και ισχυρή εντολή και εσείς μου τη δώσατε με το παραπάνω. Δεν με ενδιαφέρει πως έχει ψηφίσει ο κάθε πολίτης. Τα προβλήματα θέλουν συνεργασία. Θέλω να δημιουργήσω και θα ενώσω όλες τις δυνάμεις του νησιού για το καλό του νησιού μας, για να μπούμε σε μια τροχιά ανάπτυξη. Και το εννοώ, όλοι μαζί θα δώσουμε τη μάχη και εγώ θα είμαι ο εγγυητής αυτής της προσπάθειας. Μας αντωνίσατε με το παραπάνω για αυτή την ξεκάθαρη εντολή και δώσατε την αρχή για τη νέα αρχή στην Άμβρο μας. Να είστε καλά. Θα προχωρήσουμε με πολλή δουλειά, μεράκι, οργάνωση και συνεργασία προκειμένου να προχωρήσουμε για ένα καλύτερο αύριο. Είναι μεγάλη ευθύνη αλλά και μεγάλη πρόκληση να πιάσουμε τους στόχους μας. Αυτή την εντολή θα την τιμήσω και θα φανώ αντάξιό σας. Σε όλη αυτή την πορεία μέχρι σήμερα απέκτησα πολλούς φίλους. Το μεγαλύτερο όμως δώρο για μένα είναι η συμπαράσταση και η αποδοχή των παιδιών και της νεολαίας μας. Γιατί πραγματικά η νεολαία μου δίνει πάρα πολύ δύναμη. Πολύ. Ευχαριστώ πολύ τους συνεργάτες μου που με τίμησαν, με στήριξαν, με ακολούθησαν σε αυτή την προσπάθεια και δώσαμε δυναμικά αυτό τον αγώνα με αξιοπρέπεια και με πολιτικό πολιτισμό. Δώσαμε ένα νικηφόρο, καθαρό και έτοιμο αγώνα. Ευχαριστώ τις φίλες και τους φίλους που μου στάθηκαν όλα αυτά τα χρόνια. Ευχαριστώ την οικογένειά μου που ήταν το λιμάνι μου και η κινητήριο δύναμή μου. Ευχαριστώ όλους εσάς που πήρατε την κατάσταση στα χέρια σας και μας στηρίξατε και μας δώσατε αυτή την ισχυρή εντολή. Τα προβλήματα είναι πολλά και δύσκολα. Όμως μονιασμένοι, με συνεργασία, με διάλογο, με δημοκρατία, με αγάπη και με πολλή δουλειά από εμάς θα τα καταφέρουμε, να είστε σίγουροι. Σας ευχαριστώ. Thank you.